Την καθιερωμένη πλέον γιορτή Οστράκων διοργάνωσε την καθαρά Δευτέρα ο Ναυτικός Όμιλος Μουδανιών στις εγκαταστάσεις του στο χώρο της Μαρίνας. Ψητεία χοινή, μύδια, σουπιές, χταποδάκι αλλά και τσίπουρο προσφέρθηκαν άφθονα στους επισκέπτες. Η μοναδική εκδήλωση που γίνεται στην περιοχή μας είναι μια γιορτή Οστράκων όπου έρχονται οι φίλοι και τα μέλη και δοκιμάζουν και επισκέπτες. Γιατί βλέπω απέναντί μου βλέπω πάρα πολλούς επισκέπτες από Θεσσαλονίκη. Και δοκιμάζουν τα όστρακα, τα θαλασσινά που ετοίμασαν τα παιδιά του Ναυτικού Ομίλου. Όλα τα έξοδα και το αρμάτωμα αυτής της γιορτής είναι καθαρά του Ναυτικού Ομίλου. Με δωρεές, με προσφορές φίλων του Ομίλου. Θα ήθελα να πω πολλά, ειδικά ήθελα να αναφέρω όλους τους χορηγούς και τους αυτούς που κάναν τις προσφορές, αλλά είναι πάρα πολλοί και θα τους δημοσιεύσω στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα γευστικότατα εδέσματα ετοίμασαν απόφοιτοι και σπουδαστές του Δημόσιου ΙΕΚ των Νέων Μουδανιών, τους οποίους συντόνιζαν οι εκπαιδευτές τους. Με μεγάλη χαρά, για μια ακόμα χρονιά, ήρθαμε να βοηθήσουμε εδώ τον Ναυτικό Όμιλο στην προσπάθεια που κάνει, στην γαστρονομική προσπάθεια που κάνει, για να βγάλει έξω προς τον κόσμο διάφορα πιάτα τα οποία έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Τα πιάτα μας σήμερα είναι, όπως τα είδατε και εσείς από έξω, έχει ψητούς αχινούς και μύδια. Μύδια σαγανάκι, έχουμε γαρίδες τηγανιτές με ριζότο, σουπιές με σέσκουλες, πολύ νόστιμες λεμονάτες και χταποδάκι special. Με την προσπάθεια αυτή που κάνει ο Ναυτικός Όμιλος, πιστεύω ότι όλος ο κόσμος σήμερα θα χαρεί το ξεκίνημα της Σαρακοστής. Ελπίζω όλοι να περάσουν ωραία, ελπίζω να είναι κάτι διαφορετικό, γιατί λίγο πολύ το μονότονο έτσι κατατάει βαρετό, δεν κατατάει. Κάναμε προσπάθεια, φτιάξαμε και αυτό το υπόστιγο που το έχουμε για τα παιδιά και αναγκαστήκαμε να βάλουμε τον κόσμο μέσα. Το άσχημο είναι, είπαμε, οι καιρικές συνθήκες σήμερα. Περιμέναμε μετά το απόγευμα να χαλάσει ο καιρός, αλλά δυστυχώς άρχισε πολύ νωρίς. Απέναντι, βλέπετε, έχει φούσκες, έχει αχινούς. Μύδια της Ολυμπιάδας από το φίλο μου τον Βασίλη. Είναι το εκλεκτότερο μύδι. Να μην ξεχάσω να αναφερθώ ότι φέτος μας τιμάει το ΙΕΚ Μουδανιών με τα special και ειδικά με την μαγειρική. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πολλοί ήταν εκείνοι που επισκέφθηκαν τη γιορτή Οστράκων. Έρχεστε συχνά εδώ? Όχι, πρώτη φορά ήρθαμε, καινούργοι είμαστε. Πολύ όμορφο, πολύ ωραίο για Μερακλείδες, σωστούς ανθρώπους, για καλούς ανθρώπους που είναι Μερακλείδες και είναι με τον κόσμο μαζί. Είστε από εδώ, από τα Μουδανιά, από την τα Φλογητά. Από πού είσαι, κοπέλια? Από Χαλάστρα. Από Χαλάστρα, η οποία είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη. Πρώτη φορά έρχεσαι? Πρώτη. Πώς σου φαίνεται? Όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Βέβαια ο καιρός δεν ευνοεί, αλλά δεν πειράζει. Έχει φροντίσει για όλα ο πρόεδρος. Έτσι. Και τα εδέσματα μοναδικά και παραδοσιακό το γλέντι. Και έχει γίνει πια θεσμό στη Χαλκιδική αυτό το γλέντι. Αλλά δυστυχώς σήμερα μας τα χάλασε ο καιρός. Θα είχαμε πολύ μεγαλύτερη προσέλευση από κόσμο. Αλλά έτσι όπως έχουν τα πράγματα, είναι δύσκολο. Να συγχαρούμε για μια ακόμη φορά τους ανθρώπους του ΝΟΜ, οι οποίοι μέσα στις πολυσχηδείς και τις πολλαπλές δραστηριότητές τους δεν ξεχνούν και αυτήν την γιορτή, την οποία φέτος οργανώνουν με δικές τους καθαρά δυνάμεις και δυνατότητες για να τα ακούν και κάποιοι άλλοι αυτό, και είναι πάρα πολύ ωραία οργανωμένη, τέλεια, πλούσια, σε δέσματα, σε ποτά και σε όλα. Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά και στους ανθρώπους του ΝΟΜ, στον πρόεδρο και σε όλους τους υπόλοιπους που βοηθούν. Χρόνια πολλά σε όλους, να είμαστε καλά, να χαιρόμαστε έστω και με αυτές τις κακές καιρικές συνθήκες, να χαμογελούμε και λίγο εναντίον του Δέλτα Νουτού, της Τρόικας και της κυρίας Μέρκελ, η οποία άμα δει σήμερα στιγμιότυπα από τα ελληνικά κανάλια ή από τα διεθνή πρακτορία, μπορεί να βγάλει τρίχες. Ας τις βγάλει. Εμείς περνάμε καλά. Χρόνια πολλά. Διοργανωτές και φίλοι της γιορτής ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου με την ευχή ο καιρός να είναι ευνοϊκός.